Δύο σταυρούς, παιδιά, δύο σταυρούς. Η χώρα, από ό,τι φαίνεται, αποφασίζει να αλλάξει το πρώτο κόμμα. Να τιμωρήσει αυτούς που την έφεραν σε αυτή την κατάσταση. Το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Είναι η μεγάλη μας ευκαιρία αυτή η αλλαγή να γίνει στη σωστή κατεύθυνση. Να ψηφίσουμε αυτούς που έχουν γνώση και θάρρος και το έχουν αποδείξει. Και να μην δώσουμε χώρο στους τζαμπουκάδες και αυτούς που δεν σέβονται τη δημοκρατία. Βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα, να αλλάξουμε πραγματικά την Ελλάδα, να την απαλλάξουμε από βάρη και από ένα πελατειακό κατεστημένο που μας κρατά εξαρτημένος. Αρκεί να υπάρχει βούληση για συνεννοήσεις και για συνεργασίες. Υπολογίζομαι γύρω στους 40-50. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Τελειώσαν η τρομοκρατία και οι θεωρίες των δύο άκρων. Αγκαλιασμένοι Έλληνες, θα ενώσουμε τις ψυχές μας, τις δυνάμεις μας και θα υπερπιστούμε το έθνος μας. Όταν απελευθερωθούμε, έχουμε τη δυνατότητα να ξανατσακωθούμε. Ελπίζω ο ελληνικός λαός, ένας λαός μακρά πείρα, που έχει μακρά πείρα, θα επιλέξει τους καλύτερους για να τους στείλει στο Κοινοβούλιο. Αλλά επειδή προβλέπω τα χρόνια που έρχονται, θα είναι χρόνια με προβλήματα, θα έλεγα ότι πρέπει να υπάρχει μια ομόθυμη αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων,